Ισχυρές καταιγίδες, βροχές και χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 1.400 μέτρων, το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη, με την ένταση των ανέμων, να προκαλεί ζημιά στα νότια και δυτικά του νομού Χανίων. Στο χωριό Λιβάδια, ένα χωρίο στο Δήμο Κισάμου, το χαλάζι έπεφτε σε μέγεθος καρυδιού, προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες. Νύχτα τρόμου ήταν η χθεσινή για τους αγρότες της Ιεράπετρας. Πριν τα μεσάνυχτα, σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες με εκατοντάδες αστραπές και ισχυρή χαλαζόπτωση σε μέγεθος βρεβιθιού. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι και για αρκετές ώρες, καθώς κάηκαν μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Σε μέγεθος βρεβιθιού ήταν το χαλάζι που έπεσε και στο πύργο Μονοφατσίου. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια, ενώ από την Τρίτη αναμένεται ψυχρή αέρια μάζα με ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Βροχές θα έχουμε σε ολόκληρη την Κρήτη, ιδιαίτερα για τα βόρεια, για τις βόρειες περιοχές όπου θα είναι και πιο έντονες, καθότι ενδεχομένως θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Η ψυχρή αέρια μάζα που ακολουθεί αυτό το σύστημα φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά τη Τρίτη θα δώσει και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στον ομό Χάνιων καταγράφηκαν στο Σέμπρονα. Ακολουθούν η Ασή Γωνιά, το Φαράγγι της Αμαριάς και άλλες περιοχές. Στον ομό Ρεθύμνου, στο φράγμα ποταμών, ακολουθεί το Σπύλι, το Ρέθινο και τα Νόγια. Στον ομό Ηρακλείου, στο Μοχό, ενώ ακολουθούν τα Σταυράκια, το Ηράκλειο, τα Πεζά, η Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές. Ενώ στον ομό Λασιθίου, στο Ροπέδιο, ενώ ακολουθούν η Σιτή, ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα. Η Κρήτη φαίνεται για τη Μεσόγειο να πρωτοστατεί και όχι μόνο για τη Μεσόγειο αλλά και σε πανελλαδικό και ενδεχομένως και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να σημειώνει τα υψηλότερα βροχομετρικά, κάτι το οποίο επισημαίνεται και από ένα αγγλικό ερευνητικό κέντρο όσον αφορά τα υδρολογικά, όπου σημειώνει ότι οι περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου σημειώνουν για τουλάχιστον για την φετινή υδρολογική περίοδο τα υψηλότερα ποσοστά βροχή. Ενθαρρυντικά είναι και τα βροχομετρικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Καθώς ορισμένες περιοχές υπάρχουν διπλάσια ύψη βροχής σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στη Βόρεια Κρήτη, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται στις Βρύσες, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο, στις Γωνιές, στον Άγιο Νικόλαο. Στην κεντρική Κρήτη, στο Ασκήφου, στη Σαμαριά, στα Νόγια και άλλες περιοχές. Ενώ στη Νότια Κρήτη, στην Παλαιόχωρα, στον Πύργο και άλλες περιοχές. Ευτυχώς φέτος τα νέα για το νησί μας είναι ευχάριστα. Φαίνεται πως ειδικά στις δυτικές περιοχές, δηλαδή στον νομό Ρεθύμνης και Χανίων, οι βροχοπτώσεις κυμαίνονται σε διπλάσια περίπου ποσότητα από ό,τι πέρυσι, όπως επίσης και σε σχέση με το μέσο όρο της εξαετίας 2009-2015.